Επιστρέφουν σταδιακά στην Ουγγαρία οι μαθητές που επέζησαν του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος στη Βερόνα της Ιταλίας. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το πούλμαν στο οποίο επέβαιναν προσέκρουσε σε οδόφραγμα και τυλίχθηκε στις φλόγες. Από τους δεκάδες τραυματίες, δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Όπως μου είπαν οι μαθητές, οι περισσότεροι κοιμούνταν και δεν πρόσεχαν στο δρόμο. Ένας μαθητής είπε ότι ένιωσε το λεωφορείο να φεύγει απότομα από τη μια μεριά στην άλλη. Και μετά άκουσαν ένα τρομερό θόρυβο που πιθανότατα ήταν η στιγμή που έπεσαν πάνω στο οδόφραγμα. Οι επιβάτες του Πούλμαν ήταν οι μαθητές γυμνασίου, καθηγητές και γονείς που επέστρεφαν από εκδρομή στη Γαλλία. Η τραγωδία έχει συγκλονίσει την Ουγγαρία. Στο σχολείο των άτυχων παιδιών στη Βουδαπέστη έγινε λειτουργία. Η κυβέρνηση κήρυξε τη Δευτέρα ημέρα εθνικού πένθους.